Καταρχάς μία αναφορά την εισαγγελία πατρών, ένας υπολογισμός βασικά ότι περίπου το Πάσχα θα έχουμε επιστροφή του φακέλου στην Πάτρα. Το Πάσχα λοιπόν. Ναι, από εδώ θα ξεκινήσουν όλα ουσιαστικά, δηλαδή θα μπει η προκαταρτική σε ενέργεια, θα ολοκληρώσει το ανθρωποκτονιό στην Αθήνα, θα μαζέψει στοιχεία, όλους τους φακέλους, καταθέσεις, ανακρίσεις κλπ. Και επιστροφή στην Πάτρα, γύρω στο Πάσχα. Λένε οι πληροφορίες. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγονται, να πούμε ότι την Κυριακή είναι το μνημόσυνο για την Τζορτζίνα, αλλά σύμφωνα με την οικογένεια θα γίνει μνημόσυνο και για τα τρία κορίτσια, και τη Μαλένα δηλαδή και την Ήρυδα. Α, μάλιστα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Κοινό μνημόσυνο λοιπόν και για τα τρία τα παιδάκια. Κώστα, γνωρίζεις, μου έλεγαν εχθές από την εδώ, από τη Γαδά, ότι θα κληθεί ο κύριος Ρουγκάλας για όλα αυτά που λέει, να δώσει κατάθεση. Και αν έχει στοιχεία, έχει την ίδια πληροφόρηση εσύ, σχετικά δηλαδή με το ποιος ευθύνεται για το θάνατο των τριών κοριτσιών, αλλά και για τον ύποπτο, όπως λέει ο πρώην Διευθυντής Ασφαλείας Πατρών της Πιτωνικοκυράς, το γνωρίζει εσύ αυτό? Δεν ξέρω αν ο κ. Ρουγκάλας έχει στοιχεία, αν έχει τα πει προφανώς. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μία μήνυση σε εξέλιξη εις βάρος του. Από την οικογένεια. Για τη μήνυση αυτή σίγουρα θα καταθέσει. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, μείνε μαζί μας.